could change the bad of time. What if I had the power to decide? What if I could make us unify? If I what if we would open up the doors? What if we could help each other more? What if I could make you all believe? What if we all opened our arms? What if we came together as one? What if we aimed to stop the alarms? What if we chose to bury our guns? Why don't we always reach out to together we can change the path of time. Together we have power to decide. The answer lies within our hearts and minds. Together, together, together we can make a better place. On the field of light and out of space. Together we can change the world forever. Excellent. Ντίνα Καρύποβα, λοιπόν. Ντίνα Καρύποβα θα διεκδικήσει μία θέση καταρχήν στον ημιτελικό της Eurovision στις 14 του Μάη, εκπροσωπώντας τη Ρωσία. Θα έχουμε την ευκαιρία να στο μιλήσουμε μαζί της και έχουμε και... Ντίνα, welcome. Welcome to Cyprus. Thank you. Και έχουμε μαζί μας για την μετάφραση ασφαλώς, δεν θα τα καταφέρναμε χωρίς την Νίκη Ζακόφσκαγια. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε καταρχήν για την βοήθεια, Νίκη. Και να πούμε ότι να ξεκινήσουμε να ρωτήσουμε στην Ντίνα πώς της άρεσε, αν της άρεσε η Κύπρος, αν έχει ξαναέρθει. Как вам понравилась Кипр, если вы здесь еще бывали раньше? Раньше никогда не бывала на Кипре, приехала сюда впервые, я просто в восторге. Περιμένουμε για διακοπές δηλαδή. Ο κόσμος, της άρεσε ο κόσμος, τι έχει να πει γι' αυτό. Люди вам понравились здесь, как? Очень, на самом деле, действительно очень доброжелательные люди, очень приятные. И замечательная погода, я действительно приехала в прекрасном настроении. Οι άνθρωποι της φάνηκαν πάρα πολύ ευχάριστοι, πολύ φιλόξενοι. Και ο καιρός της αρέσει και, είναι πολύ ευχαριστημένη. Αν και μας πέτυχε με βροχές, παρόλα αυτά θα την περιμένουμε για διακοπές. Λοιπόν, καταρχήν, συμμετείχε για να πω εγώ λίγο από την ιστορία, πώς η Ρωσία έφτασε στην επιλογή της πολύ καλής, πολύ όμορφης φωνής από την Ντίνα Καρύποβα. Ήταν μετά από ένα ρωσικό τηλεοπτικό διαγωνισμό «Η Φωνή».
The Voice και κέρδισε με, την, με μεγάλη διαφορά, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, τα λέω σωστά. Выиграли в конкурсе The Voice с большим процентом, так? Да, получилось так, что у нас вот проект «Голос» вызвал просто какие-то огромные рейтинги, и действительно люди голосовали, и после конкурса я узнала, что получила практически 1 000 000 голосов, и действительно была в шоке от этого. Ναι, στην εκπομπή, στον διαγωνισμό υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση ψήφων. Όχι ανταγωνισμός, υπήρχε πολύ ψηφοφορία, δηλαδή όταν έλεγα τα αποτελέσματα από τηλεθεατές. Εκπλάγη ήταν. Έτσι από την πλευρά της Ρωσίας, γιατί ενημερώθηκα για την, για την ιστορία, από την πλευρά της Ρωσίας δεν υπήρχε αμφιβολία ότι η Ντίνα θα πήγαινε στη Eurovision, υπήρχε μία απόφαση μετά. Αλλά πώς εισέπραξε αυτή, πώς εισέπραξε η Ντίνα αυτή την, την απόφαση της Ρωσίας, αυτή την πρόταση της Ρωσίας να εκπροσωπήσει τη Ρωσία στο, τη χώρα στο διαγωνισμό. Ρωσία, уже знала, что вы победили. Что перемена. А вы как вам это было, вот, когда вы узнали, что вы выиграли, что вас хотят послать на конкурс? Какая у вас была реакция? На самом деле, когда мне, когда вот у нас закончился проект «Голос», я не знала, что я поеду на Евровидение. Угу. Прошло только некоторое время, и потом мне позвонили и сказали, что хотели бы вот отправить именно меня, представляя страну. Угу. И я, конечно, очень этому рада и очень надеюсь, что достойно снова выступить. Μετά την εκπομπή το The Voice δεν περίμενε, ας πούμε, ότι θα γίνει κάτι τέτοιο και πέρασε κάποιος καιρός και μετά την πήραν τηλέφωνο και της είπαν ότι θα ήθελαν πάρα πολύ να συμμετάσχει στη Eurovision. Και η ίδια σαν εκπρόσωπος. Το... Και ήταν σε έκσταση, της άρεσε πάρα Shock. Πολύ. The first reaction, η πρώτη αντίδραση. Η πρώτη reaction была, когда вы услышали. Это настоящий шок был. Πραγματικό σοκ, δεν τον περίμενε, δεν το περίμενε. Από εκεί και πέρα είναι καθόλου αγχωμένη ή θα δει την όλη διαδικασία ως μια πολύ ευχάριστη διαδρομή για να αποκομίσει τις δικές της εμπειρίες εκπροσωπώντας τη Ρωσία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που μπορεί. Вас сейчас какой-нибудь стресс, там, боитесь, там, вот сейчас идти, как у вас чувствие такое вот? Я Россию безумно переживаю, потому что нужно представлять честь своей страны, защищать, и песня очень сложная, песня очень красивая, и хотелось бы ее исполнить как можно лучше, поэтому я действительно очень переживаю. Αγχώνεται πάρα πολύ. Γιατί. Δεν τη φαίνεται. Ναι, είναι πολύ μεγάλη τιμή και πολύ. Είναι δύσκολο το τραγούδι, αλλά πολύ ωραίο. Και θέλει να κάνει το καλύτερο δυνατόν για να εκπροσωπήσει όσο καλύτερα μπορεί την χώρα της στο διαγωνισμό. Το τραγούδι που ερμηνεύει, μια υπέροχη μπαλάντα, τι λέει για αυτήν, τι σημαίνει για αυτήν, what if. Вот эта прекрасная песня, вот эта баллада, она как вы ее подразумеваете, как вы ее чувствуете, вот if, то есть что она для вас означает? Она, наверное, каждый поймет ее по-своему, поскольку эта песня, она просто о нас, о жизни, и я ее называю такая песня, которая должна, наверное, помогать людям, просто быть ближе друг к другу, помогать друг другу. Наверное, как говорится в тексте моей песни, вместе мы сможем изменить мир. Το τραγούδι, πιστεύει ο καθένας, το αντιλαμβάνεται όπως νιώθει ο ίδιος. Και θα συμβεί αν. Ο καθένας βάζει σε αυτό το αν το δικό του. Και πιστεύει ότι, όπως και στο τραγούδι λέει, ότι άμα προσπαθήσουμε όλοι, μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο, να κάνουμε κάτι καλύτερο. Είναι πολύ σημαντικό για αυτή την εποχή τι θα συμβεί αν και αυτά τα μηνύματα. В этот момент в мире такая с такой ситуацией очень вот эта песня очень хорошо описывает ситуацию, что надо бороться.
Νομίζω θα τα καταφέρει, πώς νιώθει, παρά το άγχος, θα το αφήσει λίγο στη γωνία. Στις 14 του Μάη, πρώτος στόχος είναι να περάσει στον μεγάλο τελικό. Как вы чувствуете, вы пройдете, вот у вас получится 14 мая, извините, пройти на окончательный, на средний? Ну, я, конечно, очень хотела бы попасть в финал и буду делать все возможное, что от меня зависит. Я постараюсь спеть песню так, как она должна звучать, и чтобы люди действительно захотели проголосовать, если им правда понравятся мои песни. Θα ήθελε πάρα πολύ να περάσει τον τελικό και θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Θα προσπαθήσει να ερμηνεύσει το τραγούδι όσο καλύτερα μπορέσει, για να θελήσουν και οι τηλεθεατές να ψηφίσουν για αυτήν. Να ψηφίσουν για αυτήν. Στον πρώτο ημιτελικό, λοιπόν, σωστά. Θα είναι στον πρώτο ημιτελικό ή στο δεύτερο. Το πρώτο φινάλι ή το δεύτερο. Что это? Голосование? И психофория, иногда. Да, голосование. Да, оно будет и в первом, и во втором, то есть везде люди будут выбирать. Мы фанны кестом про темителько, кестом ве второ. То психизм. Της άρεσε το τραγούδι της Κύπρου και εκτός από αυτό, αν ξεχώρισε κάποιο άλλο τραγούδι που θα διαγωνιστεί. Вам понравилась песня Кипра и вы выделили какую-нибудь еще другую песню конкурса? Мне на самом деле очень много песен нравится, и песню Кипра я, конечно, тоже слушала, я практически всех, по-моему, услышала, и могу сказать, что действительно очень красивый голос у исполнительницы, очень мне нравится сама песня, она настолько приятная и настолько запоминается, что, я думаю, у нее тоже есть большие шансы. Ναι, έχει ακούσει σχεδόν όλα τα τραγούδια του διαγωνισμού και φυσικά και της Κύπρου και της άρεσε πάρα πολύ η φωνή της Δέσποινας Ολυμπίου, της τραγουδίστριας και πιστεύει ότι και αυτή έχει πολλές πιθανότητες να περάσει και ίσως και να κερδίσει. Τόσο η Σεντίνα όσο και η Δέσποινα όσο και η Κύπρος λοιπόν θα είναι στον πρώτο ημιτελικό. Ελπίζω να τα καταφέρετε και οι δύο. Το τραγούδι της Ελλάδας, η Ελλάδα διαγωνίζεται στον δεύτερο ημιτελικό. Также как и ваша песня, и кипрская песня тоже будут в первом полуфинале. А вот песня Греции будет во втором. Της άρεσε το τραγούδι της Ελλάδας? Вы слышали песню Греции? Да, я слушала очень много песен. Я просто уверена, что в этом году будет Евровидение очень сильным, потому что действительно каждый представитель настолько индивидуален и настолько вот силен, что это будет, наверное, очень интересно. Лей физика, я куси слабоновых трагудия, и пистеве ти фетос, та ине поли энгесаруша Евровижн, яти υπάρχουνε πολλά ωραία τραγούδια και θα υπάρξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για... Εύχομαι λοιπόν να τα πάτε πάρα πολύ καλά. Φαντάζομαι να ονειρεύεται καθόλου την εκεί, φτάνει μέχρι εκεί, η σκέψη της. Они вам желают всего хорошего и удачи. И вот спрашиваю, вы мечтаете вот прямо вот победить? Ну, в первую очередь, конечно, спасибо за пожелание. Я также желаю удачи вашим исполнителям и надеюсь, что все будет очень хорошо. И я, честно, никогда не стремилась всегда побеждать. И здесь я абсолютно полагаюсь на мнение зрителей. Пусть они выберут сами именно то, что будет им близко, что им понравится. Мы, в свою очередь, будем исполнять, будем стараться. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές και ευχαριστώ και για την Κύπρο επιτυχία. Και δεν, ποτέ στη ζωή της δεν προσπαθούσε να πάντα να είναι η νικήτρια σε όλα απολύτως. Θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορέσει για να επιλέξει ο κόσμος, οι τηλεθεατές, αυτό που θα τους αρέσει σε αυτούς, δηλαδή αυτό που θα τους ευχαριστήσει σε αυτούς. Και θα προσπαθήσει με τη σειρά της να ευχαριστήσει το κοινό με το τραγούδι της και θα ελπίζει στο καλύτερο. Ναι, εξάλλου και από την δική της τη συμμετοχή νίκη είναι, φτάνοντας κανείς μέχρι εκεί.
βγαίνει νικητής μέσα από αυτή την εμπειρία ενός πολύ ωραίου θεσμού, πολύ ωραίου διαγωνισμού. Να τη ζητήσω να μας τραγουδήσει κάτι ακαπέλα. Ένα ρεφρέν ίσως. Ακαπέλα, даже вот абзац песни. А, ну, смотря, что вы хотели бы услышать, какую-то песню на определенном языке или... Θέλετε κάποιο συγκεκριμένο τραγούδι σε κάποια συγκεκριμένη γλώσσα? Όχι, θα το αφήσω πάνω της, γιατί ξέρω καλά και παρακολούθησα λίγες σκηνές από τον διαγωνισμό. Η φωνή της μάγεψε και θα ήθελα να μην χάσουμε κι εμείς αυτή την ευκαιρία. Το αφήνω πάνω της όμως, ό,τι θέλει. Что вы захотели, им очень приятно слушать ваш голос, потому что он очень красивый. Спасибо. Thank you. Я, наверное, могла бы исполнить небольшой кусочек из песни, которая, наверное, стала моей победной в проекте «Голос». Это песня «Эдит Пиаф». Она из самых известных. Трагувиси, ту трагуди, пу кербисе стин... Что, диагонизмо? Что, диагонизмо, «The Voice». Что, телепехниди авто? Тоте, не. Авто, пу тин проотисе сто техниди. Της Эντιθ Πιάφ, συγγνώμη. Τα πείσαι μου βέβαια τη Νόρια Ντριάν. Νόρια Ντριάν. Ετσι τάτ. Yes, of course. Νόρια Ντριάν. Non, je ne regrette de rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tu savais bien, Miguel. Non, rien de rien, non, je ne regrette de rien, c'est payé. Τώρα καταλαβαίνουμε γιατί κέρδισε. Και δεν είπα νημάει το τσιμό που βίγραλε. Λοιπόν, καλή επιτυχία. θα μείνει μερικές μέρες στην Κύπρο ή υποχρεώσεις? Ну, я совсем ненадолго, поскольку сейчас нахожусь в промо-туре, и для меня тоже большая честь сегодня побывать здесь. Спасибо большое за приглашение. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και της άρεσε πάρα πολύ. Απλά αυτή τη στιγμή είναι σε promo tour και... Τρέχουν όλοι στο... Λοιπόν, οπότε καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Έχουμε περισσότερο ήλιο, μας πέτυχες με βροχές, οπότε μετά το διαγωνισμό η ξεκούραση, οι διακοπές στην Κύπρο νομίζω είναι ότι καλύτερο. Χάρηκα πάρα πολύ. Спасибо большое. И, конечно, я хотела бы дать маленький сувенирчик из России. Вот, с нашими видами. Можно ротиться, ты не? Это шоколад. Ты не? Шоколад. Шоколадайка. Пусть каталавы тис адинамиес мου, λοιπόν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τις τιμήσω ιδιαίτερα. Ευχαριστώ. Ωραίο δώρο, ωραίο δώρο. Σας ευχαριστώ. Θα βγω να τις φάω και από κοντά όμως, στη Ρωσία. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Μπορεί να κάνω κι εγώ μια ανταλλαγή, ένα ταξίδι. Λοιπόν, εμείς αλλάζουμε θέμα, αφού ευχαριστήσουμε λοιπόν την Τίνα και της ευχηθούμε για άλλη μια φορά καλή επιτυχία.